Οι ζημιές που άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας Ελπίδα και ο παγετός που κατέστρεψε καλλιέργειες οδήγησαν σε ελλείψεις σε βασικά είδη κυπευτικών στις λαϊκές αγορές του Ηρακλείου. Οι καταναλωτές χρειάστηκε να αναζητήσουν για λίγο τα κυπευτικά της επιλογής τους στους πάγκους. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Αυτό παρατήρησα. Μόνο στα καρότα είναι 1,5 ευρώ, αλλά γενικά έχουν αυξηθεί αρκετά. Λογικό, με το χιονιά είναι λογικό. Πέστησαν και ζημιές. Ναι, ένα ψάχνω, ας πούμε, να βρω λαχανικά και δεν τα βρίσκω. Ποια δεν βρίσκεσαι? Σπανάκι. Κάνε λήψεις. Εγώ προσωπικά που είμαι παραγωγός έχω πάντα ζημιές. Μαρούλια, σπανάκια, ματσικά τώρα αυτά. Αλλά οι τιμές είναι ίδιες. Δεν έχουν αλλάξει κάτι. Επειδή λέει, ας πούμε, τηλεόραση για πάνω. Εμείς εδώ δεν έχουμε αλλάξει τίποτα. 40 πουλάγαμε τα μάτσα, 40 πουλάμε και τώρα. Κάθε χρόνο ανεβαίνουν μερικά προϊόντα, όπως είναι τα κουράκι, το κολοκυθάκι που έχει έλλειψη. Ανεβαίνουν οι τιμές. Τα κούρι πάει, δεν υπάρχει τώρα, είναι 3 ευρώ. Το κολοκυθάκι το ίδιο. Η ντομάτα είναι πολύ χαμηλά. Η Ελπίδα επηρέασε μοιραία όπως και στην υπόλοιπη χώρα τις τιμές των προϊόντων, οδηγώντας σε μικρές ανατιμήσεις, με τους παραγωγούς να υποστηρίζουν ότι δέχονται διπλό πλήγμα, καθώς από τη μία τα χιόνια και ο παγετός προκάλεσαν ζημιές και από την άλλη οι ανατιμήσεις στα λιπάσματα τους πιέζουν ασφυκτικά. Όπως πάει, δεν μπορούσαμε να λιπάνουμε τις ελιές. Έχουν πάρει 200-300% απάνω τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα. Δεν θα μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ 80 λεπτά, πούλμο 80 λεπτά πουλοπάλι. Ένα πρόβλημα. Παρά τις ελλείψεις, εσείς έχετε κολοκυθάκι? Ναι, ναι, έχουμε πάρα πολύ λίγα. Γι' αυτό βλέπετε και οι τιμές είναι λίγο αυξημένες. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να τα βάλουμε στην αγορά. Υπάρχει επάρκεια ειδών, χρημάτων ίσως. Την ανιούσα παίρνουν οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου πέρασαν στις τιμές καταναλωτή αυξήσεις σε πάνω από 20 βασικές κατηγορίες προϊόντων και συγκεκριμένα σε άλευρα, ζυμαρικά, καφέ, ζάχαρη, αλαντικά τυροκομικά, μαργαρίνες γαλακτοκομικά, δημητριακά ελαιόλαδο, αρτοσκευάσματα αυγά, απορρυπαντικά και χαρτικά. Όλα καλά, λεφτά δεν έχουμε. Ενώ το ράλι των τιμών σε καύσιμα και μεταφορές οδηγούν σε διαρκείς ανατιμήσεις.